Δεν είμαστε μια κυβέρνηση που θα κάνουμε διακοπέ. Έχουμε να εφαρμόσουμε πολύ σκληρά και πολύ δύσκολα Σωστό. μέτρα. Και δεν πρόκειται να αφήσουμε τη χώρα χωρί να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε δυνατότητα. Γιατί, όπω είπαμε, το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτά που θα γίνουν το, την προεκλογική περίοδο σε κυβερνητικό επίπεδο θα έχουν επίπτωση ω προ τη χρηματοδότηση τη χώρα. Σωστό. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να χαθεί ούτε μία μέρα για να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Και σε μια αξιολόγηση τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, μα πούνε: Κύριε, έχετε μείνει πίσω. Πάει πίσω τη χρηματοδότηση. Άρα δεν πρέπει να χαθεί καμία μέρα. Και μου κάνετε πάσα τώρα. Διαβάζω: Στάση πληρωμών μέχρι τον Νοέμβριο, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Γράφει σήμερα α, η αγορά και λέει: Θα καθυστερήσει για δύο μήνε λόγω των εκλογών η εκταμείευση τη δόση των τριών δι ευρώ, με την οποία θα πληρωθούν οι οφειλέ του δημοσίου προ ιδιώτε. Και. Φέρει μια μεγάλη υπογραφή το ρεπορτάζ αυτό και εφημερίδα. Πού πάμε, κύριε Υπουργέ, Υπάρχει αυτό ο κίνδυνο, ή δίνεται μια μάχη να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ σε αυτή την πολύ κρίσιμη ε, περίοδο. Και χτε, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, ναι. αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι θα παραμείνουν και θα επιταχυνθούν οι ρυθμοί ναι. υλοποίηση τη συμφωνία, διότι η χρηματοδότηση της χώρας εξαρτάται από την υλοποίηση τη συμφωνία. Δεν θα χαθεί ούτε μία μέρα. Μπορώ να σα πω ότι στο κομμάτι τη ευθύνη που έχω εγώ, στο κομμάτι της, των φορολογικών ναι. εισόδων θα, επιταχυνθού, θα επιταχυνθούν οι ρυθμοί. Μάλιστα. Θα είμαστε πολύ πιο μπροστά από τα χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν στη συμφωνία. Δεν υπάρχει, περίπτωση κράτος... να... Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το οποίο έγινε με πολύ μεγάλο κόπο, ναι. αυτή η συμφωνία, δηλαδή ο ναι. νόμο να αφήσουμε να διασαλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ερώτημα. Αυτή τη στιγμή το κράτο επιστρέφει φόρο. Στον πολίτη, όταν το δικαιούται, θα πάει πιο πίσω η επιστροφή του φορού. Δεν έχουμε δώσει εντολή. Γιατί υπάρχουν και τέτοια δημοσιεύματα ή τέτοιε αναρτήσει. Ε, ναι. Δεν έχουμε δώσει εντολή να σταματήσουν ή να καθυστερήσουν οι επιστροφέ. Οι επιστροφέ έχουν μια διαδικασία για την οποία δεν είμαι πιο ευτυχή. Δηλαδή, αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε με τη νέα κυβέρνηση. Και ω προ το θέμα των απαλλαγών και ω προ τη διαδικασία των επιστροφών, δεν πρέπει να ταλαιπωρούμε επιχειρήσει. Ο κύριο Μουζάκη θα έχει πει πολλέ φορέ αυτά τα πράγματα. Πρέπει να, να πάνε αυτά τα πράγματα πιο γρήγορα. Υπάρχει όμω μια διαδικασία, την οποία πρέπει οι υπάλληλοι να τηρήσουν για να μην έχουμε άλλου είδου φαινόμενα. Σωστό. Και υπάρχει και μια δυσκολία στα ταμιακά του δημοσίου. Να είμαστε, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε Υπάρχει, ακριβώς, δυσκολία. Είμαστε, υπάρχει μάλιστα, μια δυσκολία. Υπ' αυτή την έννοια, οι ρυθμοί των επιστροφών δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε να είναι. Η εικόνα που έχω είναι ότι το δημόσιο αυτή τη στιγμή χρωστάει. Είτε σε επιστροφέ, είτε σε πληρωμέ κτλ. 3,5 με 4 δι πρέπει να είναι το ποσό. Δεν είναι η αρμοδιότητά αλλά αυτή πρέπει να είναι η εικόνα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω κάτι. Σα ρώτησε η κυρία Θάνο πώ έχουμε στο ταμείο, κύριε Αλεξιάδη. Ζήτησε η κυρία Θάνο από την πρώτη μέρα. Ευγενέστατη ε, ε, πρώτη τάξη κυρία. Δεν μπορώ να σα περιγράψω. δεν ξέρω πολλά χρόνια. Ευγενέστατη με. Τι να πω. Λοιπόν, σα ε, Νομίζω έχουμε... το χαρακτηριστικό τη είναι βεβαίω η ευγένεια, ναι. αλλά αυτό που τη χαρακτηρίζει νομομάθεια. είναι το επιστημονικό ε, τη κύρο και. Σωστό. Σε δύσκολου καιρού να πάρει θέσει και αποφάσει που δεν ήταν, α το πούμε, μέσα του, του ποταμιού. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή το που πήγαινε ο, η, όλο, όλο το σύστημα. Είμαι βέβαιο και... ότι σα ρώτησε, αγαπητέ κύριε Αλεξιάδη, πώ θα το Ταμείο. έχει το Ταμείο. Βεβαίω και έχει... Έχει και έχει ναι. και έχει ε, ενδιαφέρον και μάλιστα ζήτησε και κατηδία συνάντηση και με τον κύριο Χουλιαράκη μάλιστα. για να ε, ε, ενημερωθεί. ενημερωθεί για τα το θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, στα οποία έκανε και αναφορά χτες στην ομιλία του Σουπλυγικό Συμβούλιο. Σα διαβεβαιώ ότι από τα επίσημα στοιχεία που μα έδωσε ο κύριο Μάρδας μετά την αποχώρησή του είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ρευστότητα μέχρι τέλο Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, δεν θα έχουμε αυτή την περίοδο κάποιο πρόβλημα να τρέχουμε σαν τρελοί και να βρούμε και να πούμε τι κάνουμε εδώ, τι κάνουμε εκεί. Άρα...